Στο πλαίσιο του εορτασμού της Πανευρωπαϊκής Γιορτής των Πουλιών, ανταποκρινόμενος για μία ακόμη φορά στο κάλεσμα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, ο φορέας διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκύμης μας προσκαλεί να συμμετέχουμε στη γιορτή την 5η-29 Σεπτεμβρίου στο Δάσος της Δαδιάς. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει παρουσίαση για τη μετανάστευση, απελευθέρωση από θεραπευμένης γερακίνας, παρατήρηση, αναγνώριση και καταγραφή των πουλιών, διαγωνισμό ζωγραφικής, κατασκευή μασκών και χειροτεχνίες. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η μονάδα διαχείρισης Δέλτα Εύρω και Δαδιάς θα συμμετέχει στη γιορτή πουλιών που διοργανώνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Φέτος η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο ενημέρωσης αρχικά με μια παρουσίαση με θέμα το συναρπαστικό ταξίδι της μετανάστευσης σε ένα τμήμα από το πρώτο δημοτικό σχολείο Σουφλίου που θα επισκεφτεί το κέντρο ενημέρωσης. Στη συνέχεια θα απελευθερωθεί ένα αρπακτικό πουλί με γερακίνα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο ενημέρωσης στη Δαδιά από τις 9.30 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι. Αφού τελειώσει η απελευθέρωση θα χωρίσουμε τα παιδιά σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα πάει στο ποτάμι για παρατήρηση και καταγραφή πουλιών. Η δεύτερη ομάδα θα ζωγραφίζει στο κέντρο ενημέρωσης. Και η τρίτη ομάδα θα κάνει κατασκευές σε ένα διπλανό χώρο εδώ στο κέντρο ενημέρωσης πάλι. Αυτό θα γίνεται κυκλικά ανά μισά ώρο. Η ομάδα που πάει στο ποτάμι θα επιστρέψει να ζωγραφίσει, αυτή που ζωγράφισε θα κάνει την κατασκευή και πάει λέγοντας. Λίγο πριν τη λήξη της γιορτής θα γίνει κλήρωση και βράβευση τριών ζωγραφιών από τα παιδιά. Οπότε την εκδήλωση αυτή εκτός από το σχολείο εννοείται ότι μπορούν να την παρακολουθήσουν και μεμονωμένοι επισκέπτες όσοι έρθουν εκείνη την ημέρα στο κέντρο ενημέρωσης. Το πρόγραμμα δεν έχει πολλές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πριν δηλαδή προκληθεί η μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος. Ωστόσο, λόγω της αιτίας αυτής υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν δράσεις. Είναι μια δύσκολη χρονιά, λίγο μια περίεργη χρονιά, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το χαρακτηρίσω. Το πρόγραμμα δεν διαφέρει πολύ από αυτό που κάναμε κάθε χρόνο με την παρατήρηση πουλιών, όμως σίγουρα δεν είναι όπως ήταν τις προηγούμενες χρονιές που μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες συναλλακτικές, να πάμε δηλαδή και σε άλλα σημεία με τα παιδιά.